Την ώρα που όλο ένα και περισσότερα παιδιά στι μέρε μα βρίσκονται αντιμέτωπα με τι διαταραχέ του αυτιστικού φάσματο, ο Απρίλιο έχει χαρακτηριστεί διεθνώ ω μήνα ευαισθητοποίηση για τον αυτισμό, με την ονομασία Think Blue, μια και το μπλε καθορίζεται συμβολικά ω χρώμα του αυτισμού. Ο αυτισμό, λένε γονεί που έχουν παιδιά σε αυτό το φάσμα, είναι ο βασιλιά των αναπηριών. Μια και μία προ 58 γεννήσει ετησίω είναι άτομο με αυτισμό. Μιλάμε για μια αναπηρία που είναι ενεργή, είναι παρούσα, που υπάρχει. Υπάρχει στα σχολεία μας, υπάρχει στην καθημερινότητά μας ε, και φυσικά είναι ενεργή στην κοινωνία. Ε, δεν κρυφτήκαμε ποτέ, ε, αντίθετα ε, ζούμε με τη χαρά το ότι αγωνιζόμαστε για τα άτομα με αυτισμό ε, και ζούμε με την ίδια τη χαρά των παιδιών μας ε, που είναι οι πρωταγωνιστές και θέλουμε να είναι πρωταγωνιστές στην κοινωνία και στη ζωή. Στο Ρέθυμνο Δραστήριο, εδώ και 15 χρόνια, Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, διοργανώνει και τον φετινό Απρίλιο σειρά δράσεων που είναι ανοιχτέ προ την κοινότητα, μέσω των οποίων στέλνει κοινωνικά μηνύματα στοχεύοντα την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Χρησιμοποιώντα ε, ουσιαστικά ε, την. Ε, ε, γιορτή αυτή ε, ως έναν τρόπο ε, να ασμίξουμε όλοι μαζί ε, στον αγώνα για την αναπηρία. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει συμπερίληψη, μιας και εμείς ε, θέλουμε να δείξουμε ότι και ο αυτισμός και οι υπόλοιπε αναπηρίες είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και να, ε, να νιώθει ο κόσμος μια ενσυναίσθηση εν για τα παιδιά για τα άτομα με αναπηρίε. Η αρχή των δράσεων θα γίνει με τη φωταγώγηση των κτηρίων τη Αντιπεριφέρεια και του Δήμου στο χρώμα του αυτισμού, ενώ το Think Blue προβλέπει μεταξύ άλλων και το στόλισμα σε χρώμα μπλε ενό από τα δέντρα τη πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη. Παιδιά, γονεί και εκπαιδευτέ θα γίνουν και πάλι μια γροθιά, με την ευχή να φτάσει σε κάθε πολίτη το μήνυμα για την αποδοχή τη διαφορετικότητα, μια και όπω λένε, η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα. Το σημαντικό ε, είναι να υπάρξει συμπερίληψη και να γίνονται δράσεις ανοιχτές προς την κοινωνία. Είμαστε τώρα σε μία συνεργασία προκειμένου να τελειώσει ένα project που ετοιμάζει ο Δήμος με το Σωματείο, ένα κτίριο εδώ στους Αρμένους. Τελειώνει και η μελέτη του προκειμένου να ενταχθεί σε πρόγραμμα της περιφέρειας. Προσπαθούμε και νομίζω πως θα το καταφέρουμε αυτή τη δομή να την αναδείξουμε στους Αρμένους και... Δεν θα σταματήσουμε εκεί. Σκεπτόμαστε και ονειρευόμαστε όλο ένα και περισσότερο ότι το ρέθιμνο πρέπει να είναι πρωτοπόρο όχι μόνο στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας αλλά κυρίως βιώσιμης συμπεριφοράς και πολιτισμένης συμπεριφοράς απέναντι σε εκείνα τα παιδιά που μας πλημμυρίζουν πραγματικά με χαρά και ενθουσιασμό. Οι περίπου 20 δράσεις του Συλλόγου που σχετίζονται με τις διάφορες μορφές αναπηρίας τελούν υπό την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας και του Δήμου Ρεθύμνου.